στην τελική ευθεία και στο πιο κρίσιμο σημείο. Μπαίνουν οι εργασίες αναστήλωσης του γεφυριού της πλάκας, καθώς τις επόμενες ημέρες ξεκινά η κατασκευή του μεγάλου τόξου. Το στοίχημα με το χρόνο έχει πλέον κερδιθεί και μέσα στο φθινόπωρο το ιστορικό γεφύρι που είχε καταρρεύσει την 1η Φεβρουαρίου του 2015 θα ορθώνεται ξανά πάνω από τον Άραχθο. Βέβαια, όπως είχε γίνει γνωστό, η επίσημη παράδοση του έργου θα γίνει λίγους μήνες αργότερα, τον Φεβρουάριο του 2020, καθώς στο μεσοδιάστημα ο μεταλλότυπος θα εξακολουθεί να ντύνει τη γέφυρα προκειμένου να μπορούν οι ειδικοί να παρατηρήσουν τη συμπεριφορά του. Μιλώντας στο Ήπειρο στη Βιέννα, το μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής, καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Δημήτρης Καλιαμπάκος, τόνισε πως το μεγάλο στοίχημα πλέον είναι η πιστή αναστήλωση του γεφυριού με τον τρόπο που το κατασκεύασε ο πρωτομάστορας του. Αποκαθιστούμε την δική του γέφυρα και δεν θα μοιάζει απλώς με τη γέφυρα του Μπέκα, σημείωσε χαρακτηριστικά ο κύριος Καλιαμπάκος, υπογραμμίζοντας πως οι προδιαγραφές τηρούνται με μεγάλη αυστηρότητα. Έτσι είναι. Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει ότι στο τέλος του φθινοπόρου του γεφύρι θα είναι ανακατασκευασμένο, αλλά ο μεταλλότυπος θα υπάρχει για ορισμένους μήνες ακόμα στη θέση του, για να έχουμε τη δυνατότητα να παρατηρήσουμε την συμπεριφορά του γεφυριού. Άρα φαίνεται ότι ένα μεγάλο στοίχημα, το στοίχημα με τον χρόνο, κερδίζεται. Και δεν είναι απλό, γιατί είναι ένα έργο εξαιρετικά περίπλοκο, ένα έργο που δεν έχει ξαναγίνει ούτε στην Ελλάδα, αλλά ούτε σε παγκόσμιο επίπεδο, άρα δεν πατάμε σε ένα γνωστό δρόμο, έστω και με διαφοροποιήσεις. Κάνουμε κάτι το οποίο έχει να γίνει σε αυτό το μέγεθος πάρα πολλά χρόνια, πάνω από έναν αιώνα. Επομένως, με όλες τις δυσκολίες, υπολογίζοντας όλες τις δυσκολίες, φαίνεται να κερδίζουμε το θέμα του χρόνου που δεν είναι απλή υπόθεση. Όμως, επιμένω ότι στη φάση που βρισκόμαστε, το θέμα δεν είναι να στηθεί το γεφύρι όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, αλλά όσο το δυνατόν πιο πιστά. Επομένως, το θέμα της ποιότητας στην κατασκευή είναι το μεγάλο στοίχημα που παίζεται αυτό το διάστημα. Υπάρχουν οι προδιαγραφές θα πρέπει να τηρηθούν με μεγάλη αυστηρότητα, γιατί δεν φτιάχνουμε μόνο μια οποιαδήποτε πέτρινη γέφυρα, φτιάχνουμε την πέτρινη γέφυρα του Μπέκα. Επομένως, η αυστηρότητα στις προδιαγραφές θα μας δώσει το αποτέλεσμα που θέλουμε. Ουσιαστικά αυτό που κάνατε από την πρώτη στιγμή και που προσπαθείτε να κάνετε είναι να βαδίσετε στα βήματα του Μπέκα, κύριε Καλιαμπάκο, ώστε να ξαναχτιστεί το γεφύρι της πλάκας, έτσι δεν είναι? Ναι, και θα επαναλάβω κάτι που είχε πει ο Βανώνης ο Κορέος, ότι εμείς θα ξαναχτίσουμε τη γέφυρα του Μπέκα. Θα είμαστε τίμια απέναντί του και καθαρή απέναντι στην παράδοση. Δηλαδή, δεν θα υπάρχουν κρυφές ενισχύσεις και σε μια εποχή του χάλιβα και του σκυροδέματος θα είναι μια πέτρινη γέφυρα όπως την έφτιαχνε ο Μπέκας. Την ευθύνη λοιπόν για τη γέφυρα και για τα πολλά χρόνια που ελπίζουμε να κερδίσουν με τη γέφυρα να στέκεται ψηλά στη θέση της, θα την έχει πάρει ο Μπέκας. Γιατί ουσιαστικά αποκαθιστούμε τη δική του γέφυρα. Σήμερα πού βρισκόμαστε, σε ποιο στάδιο ουσιαστικά, κύριε Καλιαμπάκο? Είμαστε πολύ κοντά στο πιο κρίσιμο στάδιο, που είναι η κατασκευή του μεγάλου τόξου. Σε αυτό υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές. Μάλιστα, είχαμε την ευκαιρία να επαναλάβουμε την απέτηση της Επιστημονικής Επιτροπής να τηρηθούν απολύτως πιστά αυτές οι προδιαγραφές, γιατί αυτό είναι η καρδιά της γέφυρας. Τι εννοούμε? Τα καμαρολίθια, οι θολίτες που είχε διαλέξει ο Μπέκας, τα πήρε από ειδικές σώσεις, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να τα πελεκάει πολύ, ώστε να καταπονεί τα λιθάρια αυτά. Επομένως, οι διαστάσεις τους, τα δύο επίπεδα ήταν φυσικά διαμορφωμένα. Η Επιστημονική Επιτροπή επέμενε πολύ να χρησιμοποιηθούν τέτοιους καμαρολίθια. Σε κάθε περίπτωση, βρισκόμαστε ίσως στο πιο κρίσιμο σημείο της κατασκευής. Την κατασκευή του μεγάλου τόξου. Και θυμίζω ότι σίγουρα με τις προδιαγραφές θα αναπαραχθεί και αυτό το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που είχε η γέφυρα της πλάκας, αυτή η περίφημη καμπούρα. Δηλαδή δεν ήταν κομμάτι ενός τέλειου κύκλου, αλλά για κάποιους λόγους που ίσως μια πολύ ισχυρή παράδοση που ήθελε να δημιουργήσει ο Μπέκας, που συνέδε το πλάτος με το μέγιστο ύψος, άλλαξε την κλίση και έριξε αυτή την πολύ τυπική και χαρακτηριστική καμπούρα που είχε το γεφύρι της πλάκας, η οποία στη συνέχεια αναπαρήχθη μετά την επιτυχία του γεφυριού στην πλάκα και στο γεφύρι της Κόνιτσας. Ναι, το γεφύρι της πλάκας το καινούριο θα έχει ακριβώς την ίδια καμπούρα. Επαναλαμβάνω κάτι το οποίο θέλω να μείνει, ότι δεν θα μοιάζει με το γεφύρι του Μπέκα.
αλλάζει, αλλά θα είναι το γενετικό δεκάπτυμα, με την έννοια ότι θα ακολουθηθεί η ίδια μέθοδος κατασκευής. Θα μοιάζει, ήμασταν εξαιρετικά αυστηροί. Ας πούμε, όταν η Επιστημονική Επιτροπή παρατήρησε μια μικρή γεωμετρική απόκληση στην κατασκευή, ζήτησε και προς τιμή του εργολάβου το έκανε αμέσως, κρεμίστηκε το συγκεκριμένο κομμάτι για να κατασκευάστηκε η γέφυρα. Αλλά το ουσιαστικό κομμάτι της αυθεντικότητας βρίσκεται στον τρόπο κατασκευής. Ούτε πειράξαμε τον άραχο ώστε να το κάνουμε, ώστε να πειθαρχεύσουμε την ορμή του έτσι ώστε το γεφύρι να μην χτυπιέται, που θα μπορούσαμε με αντιπλημμυρικά έργα να το κάνουμε αυτό, ούτε υπάρχουν κρυμμένες ενισχύσεις σε αυτή την πολύ μεγάλη πέτρινη κατασκευή, ούτε μεγαλύτερη στον κόσμο ανακατασκευή πέτρινης γέφυρας. Ο μεταλλότυπος, επειδή είπατε στην αρχή ότι θα διατηρηθεί, για πόσο χρονικό διάστημα έχει αποφασιστεί, είναι κάτι το οποίο θα το κρίνετε στην πορεία? Το διάγραμμα του έργου, ο μεταλλότυπος θα κατευθυνθεί, θα απομακρυνθεί το Φεβρουάριο του 2020. Κατά τη γνώμη μου, δεν έχουμε κανένα λόγο, αφού θα έχουμε στημένη τη γέφυρα, να μην το κρατήσουμε ίσως και λίγους μήνες παραπάνω, για να δούμε ακριβώς την συμπεριφορά της. Με στόχο ουσιαστικά, κύριε Καλιαμπάκο, να το επισημάνουμε και αυτό, με στόχο το γεφύρι της πλάκας να μπορεί να περπατηθεί και πάλι από κόσμο, έτσι? Προφανώς. Δηλαδή η χρήση που υπήρχε πριν είναι ένα μνημείο, το οποίο θα μπορεί ο κόσμος να το περπατάει με ασφάλεια όπως και πριν. Με μεγάλη απέτηση στην ποιότητα, γιατί δεν είναι μόνο ένα μεγάλο τεχνικό έργο, είναι ένα μνημείο. Επομένως, αυτή τη στιγμή ίσως θα γίνουμε λίγο κουραστικοί, ίσως γίνουμε λίγο περισσότερο απαιτητικοί και ενοχλητικοί στον εργολάβο, αλλά η μεγάλη απέτηση είναι η πιστότητα σε κάθε προδιαγραφή η οποία έχει περιγραφεί και η πιστή παραμογή όλων των κανόνων οι οποίες έχουν περιγραφεί και το